samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Μπράβο. Κατηγορούν τους συναδέλφους ότι κάναμε καρτέλ. Και βάζουν βέβαια τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος εκτελεί εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Δεν είναι προσωπικές οι αποφάσεις, ούτε ξαφνικά θα το ήθελα βέβαια, αλλά δεν είναι η αλήθεια, να είχαν γίνει όλοι οι συνάδελφοι κομμουνιστές. Για να μας κατηγορείτε συλλήφθη. Γίνεται λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το θέμα. Ούτε αποφάσεις έχουν πάρθει, ούτε οι συνάδελφοι γίνανε κομμουνιστές, ούτε απαγορέψανε σε κανένα συνάδελφο να πάει στο ΕΟΠ, διότι ο ΕΟΠ ξεκίνησε το 11 και είμαστε στο 13. Mm-hmm. Λοιπόν, τα καρτέλ γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι, πώς ορίζουν τις τιμές τους και πώς δρούνε. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα κράτος το οποίο υπάρχει φιλελευθερισμός και καπιταλισμός, οι τιμές έχουν διαμορφωθεί και στα ιατρία πολύ χαμηλότερες από αυτές που υπήρχαν πριν και όχι στο δεκαπλάσιο που αναφέρει ο κύριος Λιαρόπουλος. Άρα λοιπόν καρτέλ δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει και συνάδελφος που ανήκει στο σύλλογό μας και έχει κάνει σύμβαση. Αυτό αποδεικνύει ότι εμείς δεν απαγορεύουμε σε κανέναν, ναι, και ότι δεν διαγράψαμε κανέναν, ναι, με αυτά που γράφει. Εγώ απαντώ σε αυτά που γράφει ο κύριος Λιαρόπουλος και υιοθετήσατε. Μας κατηγορεί ότι κάναμε ένα σύλλογο και σαν να είναι παράνομος ο σύλλογος, mm-hmm, γιατί λέει δεν είμαστε στο σύλλογο τον ιατρικό. Λοιπόν, εμείς κάναμε ένα σύλλογο ο οποίος έχει καταστατικό, mm-hmm, έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτοδικείο, είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ταυτόχρονα ανήκουμε στον ιατρικό σύλλογο, που είναι και το επιστημονικό όργανο και υπάρχει αγαστή συνεργασία χωρίς να έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, το πράγμα όμως ποιο είναι. Πέραν της σπέκουλας της πολιτικής η οποία γίνεται και της συκοφαντίας του ιατρικού κόσμου, αυτό γίνεται για να στρέψουν το λαό ενάντια στους γιατρούς. Αποκρύπτουν την πραγματική αιτία που είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα σαν κράτος να καλύψει την υγεία και τις φαρμακευτικές ανάγκες του λαού. Άρα βάζει εξυλαστήρια θύματα τη μια τους φαρμακοποιούς, την άλλη τους γιατρούς. Τίποτα άλλο. Επιτρέψτε μου, σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο και στην κατά προσωπική μου άποψη ουσία του ζητήματος, χωρίς να θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν μέχρι τώρα δεν είναι ιδιαίτερο σοβαρά και έπρεπε να υποθούν, για το εάν υπάρχει πρόβλημα για τους κατοίκους της Σάμου από όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αντιμετωπίζει ο ασθενής πρόβλημα από το γεγονός το ότι οι ιδιώτες γιατροί δεν συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Οι ιδιώτες γιατροί εξετάζουν τους ασθενείς κανονικά στα ιατρία τους, ανάλογα με το βαλάντιο του καθημερινού, από ό,τι ξέρω και από τους συναδέλφους, διαμορφώνεται η τιμή και είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτή που υπήρχε πριν από ένα χρόνο, mm-hmm, γι' αυτό έλεγα και πριν. Το σύνταγο γραφούνε. Το πρόβλημα είναι ένα. Ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Καλά, αυτό... Και η υγεία είναι αγαθό. Για την οποία εμείς παλεύουμε να είναι δημόσια και αποκλειστική. Γι' αυτό το είπα και πριν. Ναι. Άμα λοιπόν όμως το κράτος δεν θέλει, πρέπει να βγει να πει την αλήθεια στο λαό. Να πει ότι εγώ δεν θα σου εξασφαλίσω αυτό το εσύ το οποίο γνώριζες πριν, έστω και αυτό το οποίο δεν ήταν ολοκληρωτικό, που εμείς λέμε αποκλειστικής για να είναι ολοκληρωτικό, mm-hmm, ούτε αυτό δεν μπορεί να το δώσει. Άρα λοιπόν η εύκολη λύση είναι να βάζει τη μια τάξη ενάντια στην άλλη. Και αυτό σαν δημοσιογράφος το γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Ζβαρνιά και με συγχωρείτε για το ύφος, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές τις μέρες από τις 29 Δεκεμβρίου αντιλαμβάνομαι. Γίνονται κάποια πράγματα. Ο κύριος Λυκούργος Λιαρόπουλος, απόψε εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση, mm-hmm, και θα το στείλουμε εξώδικο. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η απόφαση. Εάν δεν το κατεβάσει, γιατί κοφεύει και δεν αναρτύει τη δικιά μας, θα πάμε μέσω δικαστηρίου. Μάλιστα. Αυτή είναι αυτή. Δεν μπορεί να συκοφαντεί τον ιατρικό κόσμο της Σάμου. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.